Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ, εδώ είναι το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Μια βόλτα στην Κωνσταντινούπολη φτάνει για να καταλάβεις γιατί τη λένε και Βασίλισσα των Πόλεων. Γιατί είναι η πόλη των θρύλων, των αναμνήσεων, των αντιθέσεων. Από τη μία, τα εντυπωσιακά τέμενη, όπως το Γενή Τζαμί που αξίζει να επισκεφτείς, και από την άλλη, οι ελληνικές εκκλησίες που μαρτυρούν πόσο βαθιά ριζωμένη είναι αυτή η πόλη στην καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων. Η Αγία Εφημεία της Χαλκιδόνας, το Μπαλουκλί, η Παναγία των Βλαχερνών. Λένε ότι αν έρθεις στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε και μια βόλτα στο Βόσπορο. Είναι το σημείο στο οποίο ενώνεται το παρόν με το παρελθόν, η Ανατολή με τη Δύση. Εμείς έχουμε ξαναγώ μας σήμερα τον Αλέκο. Καλημέρα Αλέκο. Καλημέρα, τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά εδώ στο Βόσπορο σήμερα. Ευχαριστώ. Τι θα μας πεις για αυτό το υπέροχο μέρος? Βρισκόμαστε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία του κόσμου, σε ένα από τα στρατηγικότερα σημεία του κόσμου, η αιτία που η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε 24 φορές στην ιστορία. Θύμισε μας τι σημαίνει Βόσπορος ετυμολογικά, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον. Από την αρχαιολογική μυθολογία. Βόσ, πόρος, το πέρασμα του ποδιού. Είναι ότι ο Βόσπορος ενώνει το παρόν με το παρελθόν, ενώνεται εδώ η Δύση με την Ανατολή, έτσι είναι. Η Ευρώπη με την Ασία, μην ξεχνάμε ότι από εδώ περάσαν όλες τις φυλές και πήγανε προς την Ευρώπη, πήγανε σε όλο τον κόσμο, έτσι. Είμαστε πραγματικά σε ένα πέρασμα, τα σημαντικότερα περάσματα για την ιστορία. Πρέπει να είσαι ερωτευμένος εσύ με αυτή την πόλη. Θα ήταν περίεργο να μην είναι κάποιος ερωτευμένος από αυτή την πόλη, ειδικά με έχει καταγωγή από εδώ πέρα. Ποια είναι τα σημεία στα οποία μπορούμε κανείς να σταθεί? Τώρα είμαστε κοντά στην Ευρώπη, έτσι. Είμαστε κοντά στα κάστρα. Πλησιάζουμε στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου σε λίγο. Ένα από τα καλύτερα σημεία, όπως είδε και εσύ προλίγου, ήταν το Ντόλμα Μπαχτσέ, το παλάτι. Ακριβώς. Το οποίο είναι Βερσαλές Ανατολής. Έξω και το όνομα Ντόλμα Μπαχτσέ που σημαίνει μπαζωμένο κήπο. Σε αυτό το παλάτι είχε πεθάνει και ο Καμάλ Ατατούρκ 10 Νοεμβρίου του 1938. Είδαμε το Τσιραγάν, το παλάτι, το οποίο σήμερα είναι από τα ακριβότερα ξενοδοχεία του κόσμου, με την περίπτωση σουίτα του Σουλτάνου. Είδαμε το τζαμί αυτό το καταπληκτικό πάνω στο Βόσπορο, κάτω από τη γέφυρα, το Μετζιντιέ τζαμί που είναι το ορτάκι στο Μεσοχώρι, που είναι και η δικιά μας εκκλησία από πίσω. Τώρα θα δούμε και το κάστρο της Ρούμελης. Αυτό εδώ το κάστρο ακριβώς, το οποίο κάστρο αυτό χτίστηκε ένα χρόνο πριν την άλωση από το Μωάμε το Πορθητή. Χτίστηκε και σε χρόνο ρεκόρ, σε 6 μήνες. Εδώ είναι και το στενότερο σημείο στο Βόσπορο. Είναι 600. Αυτή τη στιγμή περνάμε από το στενότερο σημείο ακριβώς, του Βόσπορου. 670 μέτρα. Η επόμενη στάση μας είναι η Μεγάλη του Γένου Σχολή και φυσικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το πέρα είναι ο πιο γνωστό δρόμο στην πόλη. Ένα σταυροδρόμι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμών. Είναι η προσευχή της Παρασκευής που ακούγεται σε όλη την πλατεία Ταξίμ και στην αφετηρία της Πολύβου Ιστικλάλ. Εκεί έχει έδρα και το ελληνικό προξενείο και λίγα μέτρα πιο κάτω ένας Έλληνας μαθαίνει τα μυστικά του καλού καφέ στους πελάτες του. Αποστόλη ελληνικός ή τουρκικός καφές? Το ίδιο πράγμα είναι. Με μικρές διαφορές. Ο καφές γενικά είναι ο ίδιος. Αλλάζει ο τρόπος καβουρδίσματος και ψησίματος. Ήρθα τέλος του 2012 στην Τουρκία, λόγω οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Είχα κάποιες προτάσεις. Ήρθα, έκανα τα πρώτα μου βήματα. Εύκολα. Σαν τρόπο ζωής, σαν κοινωνία, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Όμορφα είναι. Χρειάστηκε λίγο χρόνο να μάθω τη γλώσσα. Έχεις ανοίξει αυτό εδώ το καφέ. Πώς πας? Καλά είμαι, ευχαριστημένος είμαι. Είναι οι Έλληνες της πόλης, οι οποίοι στην αρχή πρώτα αυτοί τρέξανε. Φρέντο Σπρέσο, φρέντο Καπουτσίνο, από έναν Έλληνα που ξέρει το δεσπό να κάνει καφέ. Πώς υποδέχτηκαν οι Τουρκοί? Ζεστά. Ναι. Ο γείτονας. Ο Έλληνας μερικοί, ξέρεις, θα σε κοιτάξουν στην αρχή. Γενικά ο κόσμος να κάνει αγκαλιάς.
Να ευχαριστήσουμε και το Signature Travel για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Γιατί είπαμε τζαμπούι, τζαμπούι, πρέπει να το λέμε κιόλας. Μας πηγαίνουν οι άνθρωποι. Εμείς, όποια εταιρεία είστε και θέλετε να μας ταξιδέψετε, γιατί πάει και κάμερα, πάει, έχουμε. Ο Σπύρος πάει όμως, δεν πάμε εμείς. Δεν πάμε, σωστά. Το άκουσα παράπονα. Λέω λάθος, έπρεπε να είναι ο Σπύρος να το πει. Μπράβο. Γιατί πρέπει να το λέμε. Ή να βρεθεί το γραφείο που θα μας πάει όλους. Ναι, σωστά.